ίσως επαγγελματικά ήμουν πιο, ίσως και πιο τυχερή, τώρα που το σκέφτομαι. Τυχερή γιατί μπορεί να σου προέκυψαν ευκαιρίες, αλλά ταλέντο επειδή τα κατάφερες μια χαρά. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι ακόμα εκείνη τη χρονιά που ανέλαβες εδώ στην εκπομπή, την εκπομπή μου όταν πήγα να γεννήσω το 2 ή το 3 παιδί μου, δεν θυμάμαι. Νομίζω. Το 3. Τη Βαλέρια, ναι. Που μου έλεγες, ευχαριστώ πάρα πολύ που με σκέφτηκες. Δεν ξέρω, εγώ αυτό μπορώ να το κάνω. Και λέω, παιδιά, με δουλεύει η γυναίκα και θέλω και να γεννήσω. Δεν μπορώ, δεν αναπνέω. Και αυτή μου λέει, δεν ξέρω. Και πώς θα ξυπνάω κάθε μέρα το πρωί. Και πώς θα κυλάνε 3 ώρες. Και λέω, με δουλεύει. Ναι. Και από τότε ξεκίνησες και δεν σταμάτησες ποτέ. Ήταν απίστευτο. Ήταν απίστευτο. Ήταν το πρώτο μου, ουσιαστικά το πρώτο βάπτισμα του πυρός που πήρα ποτέ σε ζωντανό καθημερινό μου. Την ευκαιρία μου την έδωσες εσύ. Και από τότε ήταν που ξέρεις και ο Α με είδε και είπε: Λες αυτή να μας κάνει για Σαββατοκύριακο. Έτσι ξεκίνησαν όλα. Ουσιαστικά το έχω ξαναπεί πολλές φορές, δεν είναι η πρώτη φορά που το λέω. Νομίζω ότι εγώ κανονική παρουσιάστρια έγινα με το Μες στην Καλή Χαρά. Κανονική, κανονική. Τι θα πει κανονική τώρα. Τι θα πει κανονική. Κανονική παρουσιάστρια νομίζω ότι είναι αυτή που έρχεται σε επαφή με όλες τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που έχει ένα ζωντανό πρόγραμμα. Σε αυτό, ναι, ναι, ναι. Έτσι. Ναι, ναι. Όλα τα πράγματα. Ο Κεβόρκ μαζί τα. Πού είναι ο Κεβόρκ. Μαζί τα ζήσαμε. Δηλαδή το να συμβεί το παραμικρό, από το να πέσουν οι γραμμές, από το να κολλήσει ένα βίντεο, από το να γίνει όλα, μέχρι τις χαρές και τις, αυτό που έχει ένα. Πόσο μάλλον εσύ που κάνεις καθημερινό πόσα χρόνια. Αυτό, 22 ούτε, νομίζω ούτε φέτος. Ούτε να το σκεφτώ δεν μπορώ. Δηλαδή εγώ κλάταρα στη μία χρονιά του καθημερινού και μετά μου λέγανε «Καλά δεν βλέπεις την Ελένη». Λέω «Παιδιά τη βλέπω την Ελένη και προσκυνώ εγώ». Πραγματικά respect πώς το κάνεις αυτό το πράγμα. Δύσκολο, πολύ κουραστικό. Ζώνα, όλα τα μαθαίνεις και ρυθμίζεις τη ζωή σου κάπως. Και όλα μπορούν να γίνουν τελικά. Εγώ, ας πούμε, πέρυσι που το έκανα αυτό το πράγμα για μία χρονιά, ζωή δεν είχα. Το είχα πάρει απόφαση. Η ζωή μου ήταν γυρνούσα, πτώμα ψυχολογικά και σωματικά και απλά προετοίμαζα την επόμενη μέρα, λίγο πιλάτες, μπάνιο, φαγητό, ύπνο.